προσπαθεί να την καταρρύψει. Λοιπόν, όταν επιθυμείτε στο τέλος θα μπορούσατε να ξεκινήσετε εσείς και να πείτε ότι σας έρθισε περισσότερο, με βάση τη ποιότητα που ακούσετε. Ο σκοπός δεν είναι να ξεκινήσετε με βάση τη δική σας γνώμη, αλλά με βάση το ποιος νομίζετε ότι παρουσίασε καλύτερα τη θέση. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε να απολαύσετε αυτή τη λεκτική εκπαράσταση. Καλούμε λοιπόν στο βήμα την πρώτη ομιλήτρια της ομάδας του ΛΟΒ. Αυτό συνέβαλε δραστικά τη μείωση αυτοκινητικών αυτοκινητών, μαζεύοντας
τα στατιστικά από το 2018, οι πόλοι μειώθηκαν τα ασυγκριτικά ατυχήματα από 47%, ενώ στα βραδιά του 79% ήσουν να μειώνονται. Έχουμε τις ερώτησεις. Παρά την πρόοδο που μόλις αναφέρετε, το ποσοστό των επιχειμάτων στην Ελλάδα παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ για την ερώτηση. Προφανώς η αναβάθμιση των υποδομών δεν αποτελεί το μοναδικό παράγοντα για τα προκλητικά επιχειμάτα. Δεν ακούω. Δεν Πώς εξηγείτε το γεγονός που παρά την πρόοδο που μόλις αναφέρατε, η Ελλάδα παραμένει, το ποσοστό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρώπη? Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για την ερώτησή σας. Προφανώς το σύστημα των μετακινήσεων δεν αποτελεί το μόνο παράγοντα για τα αυτοκινητικά ατυχήματα. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και το σημείο αφόρμησης κάθε χώρας, καθώς αυτά τα στατιστικά είναι συγκριτικά ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το σημείο αφόρμησης της Ελλάδας δεν είναι το ίδιο με πολλών άλλων χωρών. Ακριβώς αυτή είναι η αιτία που ακόμα και αν μειώθηκαν δραστικά τα αυτοκινητικά δυστυχήματα και δεν μπορούμε να αναιρέσουμε αυτή την πρόοδο της Ελλάδας, μπορεί συγκριτικά με άλλα κράτη-μέλη να είναι ακόμα υψηλά τα νούμερα. Συνοψίζοντας τα επιχειρήματα τα οποία παρέθεσα, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε στην πολιτική ενεργοποίηση των Έλληνων πολιτών, καθώς και στη σταθεροποίηση του δημοκρατικού πολιτεύματος, την κλίση σταθεροποίηση. Οικονομικά, οι επιχειρήσεις βοηθήθηκαν, προωθήθηκε η επιχειρηματικότητα και η επενδύση στην Ελλάδα μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης, καθώς και εξελίχθηκε και εξυγχρονίστηκε ο τομέας των υποδομών στην Ελλάδα και πλέον η Ελλάδα μπορεί να χαρακτηριστεί μια ανεπτυγμένη χώρα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και καλούμε στο βήμα το πρώτο μέρος της ομάδας του αντιλόγου. Μ' ακούτε αρχικά? Ωραία. Αξιότιμε κύριε Διευθυντή, αγαπητοί καθηγητές και μαθητές, συνάδελφοι της ομάδας του Λόγου και του Αντιλόγου, θα ήθελα και εγώ, ως πρώτη ομιλήτρια της ομάδας του Αντιλόγου, να σας απευθύνω το χαιρετισμό μου και να σας καλωσορίσω σε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λεκτική αντιπαράθεση. Η ομάδα μας αποδέχεται τον ορισμό που ακούστηκε προηγουμένως από το πρώτο μέλος της ομάδας του Λόγου και έρχεται με την εκκυρότητα των επιχειρημάτων της να σας πείσει πως η Ελλάδα στη διάρκεια της 40χρονης πορείας της δεν αξιοποίησε στο έπακρο τα πλεονεκτήματα που της επιδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το σημείο θα περάσω σε μία σύντομη αντίκτυπη των επιχειρημάτων που ακούστηκαν από τον πρώτο ομιλητή της ομάδας του Λόγου. Η Ελλάδα εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εδραιώσει το δημοκρατικό της πολίτευμα. Ωστόσο, οι πελατειακές σχέσεις, η ρουσφετολογία και η χειραγώγηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης που παρατηρούνται πριν από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταλύονται με αυτή, αλλά αντιθέτως εντείνονται. Στην πρώτη περίοδο της παρουσίας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 1981 ως το 1985, η Ελλάδα αμφισβητεί έντονα ορισμένες πτυχές της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η χώρα δεν αποδέχεται την αναθεώρηση της θέσης της με τη διαμόρφωση ειδικού καθεστώτος σχέσεων και μεταρρυθμίσεων. Αντίθετα, καταθέτει το Μάρτιο του 1982 ένα υπόμνημα, ζητώντας αποκλεισμό ορισμένων κοινοτικών πολιτικών και επιπρόσθετη χρηματοδότηση για να αναπτυχθεί οικονομικά. Εν τέλει, μόνο το δεύτερο αίτημα ικανοποιείται, το 1985, με την έγκριση των μεσογειακών ολοκληρωμένων προγραμμάτων, MOP, με τα οποία παρέχονται τεράστια ποσά χρημάτων στην Ελλάδα, τα οποία δεν αξιοποιούνται συνετά και συνεπώς στο έπακρο. Επίσης, η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρήθηκε ισχυρός παράγοντας ενσυγχρονισμού και ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσω χρηματοδοτήσεων και κονδυλίων.
Κατά τέτοιο ωστόσο, εν τέλει δεν συνέβη, καθώς οι επιχορηγήσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν για την βελτιστοποίηση και εκλέον κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων δομών υποδομής, που περιλαμβάνουν νοσοκομεία, σχολεία και χειροκομεία, αλλά χρησιμοποιήθηκαν σε δράσεις οι οποίες δεν αποφελούν το σύνολο. Όσον αφορά τον αναπτυξιακό τομέα, είναι σημαντικό να τονιστεί πως η Ελλάδα έκανε μια σεβαστή προσπάθεια ανάπτυξης και πλήρους ενσωμάτωσης και απομείωσης των πλεονεκτημάτων που της δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης γραφειοκρατίας που διέπει τη χώρα μας, δεν είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης που της επιδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δρόμοι και τα οδικά δίκτυα, που αναφέρθηκαν πως κατασκευάζονται από τον πρώτο μιλητή της ομάδας του λόγου, χαρακτηρίζονται από προχειρότητα, με συνέπεια να έχουμε διαρκείς καταστροφές και πολλές φορές ατυχήματα που αποβαίνουν μοιραία. Η χώρα μας, μάλιστα, το 2019 ήταν τρίτη σε θανάτους από τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το σημείο θα περάσω στην επιχειρηματολογία της ομάδας μας. Όπως προανέφερα, είναι ορθό να τονιστεί πως η Ελλάδα έχει κάνει μια σεβαστή προσπάθεια καθολικής έντασής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πλήρης αφομοίωσης της τεχνογνωσίας και των πλεονεκτημάτων που της έχουν επιδοθεί. Ωστόσο, η κακή διαχείριση και η επιφανειακή υιοθέτησή τους έχει οδηγήσει στη μη επίλυση προβλημάτων και της λειτουργιών και κατά συνέπεια δεν έχουν γίνει βάσιμες χειριστικές αλλαγές που αναμένονταν. Όσον αφορά το κομμάτι της αστυνόμευσης, προκειμένου να επιτύχει μια αμεσότερη και αποτελεσματικότερη επιβολή δικαιοσύνη, με τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύει την Europol, μια διακρατική αστυνομία που με τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη επιβάλλει άμεσα και ουσιαστικά τη δικαιοσύνη. Η Ελλάδα, ωστόσο, λόγω της υπέργης γραφειοκρατίας, που όπως προανέφερα την διέτη, και της έλλειψης χώρων, αδυνατεί να συμβαδίσει με το παρόν ευρωπαϊκό πρόσωπο, και κατά συνέπεια υπάρχει αρνητική αντίδραση σε καταστάσεις κρίσεως, με αποτέλεσμα η δικαιοσύνη να μην απομένεται όσο άμεσα και όσο αποτελεσματικά ήταν αρχικά επιθυμητό. Τώρα, όσον αφορά το τομέα του περιβάλλοντος, η Ελλάδα αδυνατεί να μείνει πιστή στις μέσεις που έχει κάνει για την προστασία και διατήρησή του. Ιδιαίτερα, αναφορικά με την ανακύκλωση και την επεξεργασία των λοιμάτων, εκκρεμούν ορισμένα περιβαλλοντικά πρόστιμα έναντι της χώρας μας, με χιλιότερες περιπτώσεις, τρισχωματερές, οι οποίες υπολειτουργούν και προκαλούν συνεπώς προβλήματα στο ευρωπαϊκό πρόσωπο. Συνοψίζοντας, έχει γίνει μια πολύ σεβαστή προσπάθεια καθολικής έντασης της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφομοίωσης όλων των πλεονεκτημάτων που της έχουν επιδοθεί. Ωστόσο, η χώρα μας, παρόλο τη σεβαστή της προσπάθεια, δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει επαρκώς τα πλεονεκτήματα που της επιδόθηκαν, ιδιαίτερα στους τομείς της αστυνόμευσης και του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ. Ως ανεπτυχή άμεση οικονομική ανάκαμψη.
Βέβαια, όπως αναπτύξαμε τέτοια στην επιχειρηματολογία μας, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν πλέον, χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο της χώρας μας. Σχετικά με το περιβάλλον και την πυροβόλ, οφείλουμε και πάλι να επισημάνουμε ότι η Ελλάδα διαθέτει περιορισμένους οικονομικούς χώρους. Επομένως, αναπόφευκτα, η συμβολή στα παραπάνω ζητήματα θα είναι και αυτή περιορισμένη. Επιπροσθέτως, πρέπει να τονιστεί ότι η Ελλάδα δεν απορρίπτει τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βράζει βάση διακριτικής ευχέρειας. Οι κοινοτικές οδηγίες της Ένωσης, άλλωστε, έχουν συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα, ενώ προσαρμόζονται στις δυνατότητες του εκάστοτε κράτους μέλους. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσω στην επιχειρηματολογία της ομάδας. Αρχικά, οι χώρες των ευθυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιήθηκαν στον εκπαιδευτικό τομέα, εκ των οποίων ίσως σημαντικότερο είναι τα ερευνητικά κονδύλια του ΕΣΠΑ. Τα κονδύλια αυτά στοχεύουν στην εξέλιξη της έρευνας και της τεχνογνωσίας σε ποικίλους τομείς, τους οποίους εγκαταλέπονται μεταξύ άλλων η υγεία και τα φάρμακα, η γεωπονία και η διατροφή, ο τουρισμός και οι δημιουργικές βιομηχανίες. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 150 δίθυνα ερευνητικά προγράμματα ανά τη χώρα, τα οποία πράγουν στην καινοτομία, αποτελώντας μόνιμο έδαφος για την ανταλλαγή και την καλλιέργεια πρωτοποριακών ιδεών και μεθόδων που υπόσχονται νέες ανακαλύψεις και πρόοδο στη χώρα μας. Η πλειονότητα αυτών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μάλιστα, χορηγούνται σε δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αποτελούν λοιπόν τη μορφή ευκαιρία για τους φοιτητές, αφού μέσα αυτών διευρύνουν τους πραγματικούς ορίζοντες, αποκτούν πρακτική κατάρτιση και έρχονται σε τριβή με σύγχρονες θεματικές και εξοπλισμό. Έτσι, η δημόσια εκπαίδευση αναβαθμίζεται σταδιακά, προσφέροντας πρωτοποριακές και τα παλαιότερα δεδομένα της δυνατότητας στους φοιτητές. Εξαιρετική σημασία υπήρξε και η συνθήκη της Μπολόνια, η οποία εδραιώνει τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα πτυχία όλων των πανεπιστημίων εντός της Ένωσης βρίσκονται στη συμβατότητα, γεγονός που επιτρέπει και ευνοεί την κινητικότητα και δραστηριοποίηση Ελλήνων φοιτητών και επαγγελματιών εκτός των συνόρων, είτε για περαιτέρω σπουδές και μετεκπαιδεύσεις, είτε για επαγγελματική απασχόληση. Εξίσου πρωτότυπα και ωφέλιμα είναι και τα ευρωπαϊκά προγράμματα Equinix και Erasmus, τα οποία η Ελλάδα αξιοποιεί στο έπακρο. Πιο συγκεκριμένα, η χώρα μας αποτελεί μία από τις 11 της Ένωσης που συμμετέχει στα προαναφερθέντα προγράμματα ανταλλαγής, ενώ από το 1987 έως το 2017, περισσότεροι από 172.000 μαθητές, φοιτητές και επαγγελματίες της Ελλάδας είχαν ταξιδέψει μέσα αυτών σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γενικότερη κινητικότητα μαθητών κάθε βαθμίδας προωθεί τη διαπολιτισμική επικοινωνία, ενώ πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία που προσφέρει στο άτομο αμέτρητα ερεθίσματα και ενθαρρύνει τη διαβίωμά της. Σημαντική ήταν και η αξιοποίηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου από μεριά της Ελλάδας, γεγονός που επέφερε ανεξέλεκτες αλλαγές στις κοινωνικές εξελίξεις της χώρας. Τα παραδείγματα που θα αναφέρω στη συνέχεια αποτελούν αδιαφυσβήτητα επιλογές των τότε κυβερνήσεων. Η ομάδα μου και εγώ όμως υποστηρίζουμε πως η πλησιέστερη επαφή της χώρας μας με το δυτικό κοινωνικό μοντέλο μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή αυτών των πιο δημοκρατικών πολιτικών. Ειδικότερα, η Ελλάδα αξιοποιείται στη διαδραστικότητα και στην επικοινωνία. Με τις δυτικές χώρες και οδηγήθηκε προς τον ανθρωπισμό και τη συμπερίληψη. Με τον άνθρωπο, το πνεύμα και τα δικαιώματά του να βρίσκονται στο επίκεντρο των κοινωνικών μεταβολών. Βάσει μάλιστα δεδομένων, ο αναλφαβητισμός γνώρισε μείωση της τάξης του 8% από το 1980 έως το 2015. Η κατάρριξη της φρίκας το 1983 αποτέλεσε βήμα κέρια σημασίας για τη χειραφέτηση της γυναίκας και συνέβαλε στη σταδιακή εξίσωση των φύλων. Όπως επίσης και με την κατάρριξη της θανατικής ποινής το 1993, η ανθρώπινη ζωή φαίνεται να αναχωρίζεται στο ύψιστο βαθμό. Τέλος, οφείλει να αναγνωριστεί αμέσως η οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιόδους κρίσης, της οποίας η αξιοποίηση έχει οδηγήσει την Ελλάδα στην αποτελεσματικότερη διαχείριση σημαντικών ζητημάτων. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα είναι το προσφυγικό, ζητήματα στα σύνορα και η τρέφη στα πανδημία του κορονοϊού. Δεδομένων των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας, αποτελεί και την παραδοχή ότι η κύρα βοηθείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν και είναι κέρια σημασίας. Ειδικότερα, τον τελευταίο χρόνο, μας έχουν χορηγηθεί 350 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη δυνάμεων σύνοροφυλάκων, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνονται συνεχείς επιχορηγήσεις πολλών εκατομμυρίων για τη διαχείριση του προσφυγικού. Σχετικά με την πανδημία, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας προσέφερε προμήθεια αποθέματος ιατρικού υλικού και εξοπλισμού, καθώς και το ποσό των 350
150 εκατομμυρίων, αυτή τη φορά για έργα στήριξη και προστασία των κέντρων υποδοχή και ταυτοποίηση προσφύγων εν ώψη τη υγειονομική κρίση. Τα προαναφερθέντα έργα βρίσκονται υπό μελέτη και κατασκευή. Είναι λοιπόν εμφανέ πω η Ελλάδα αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πλεονεκτήματα που τη προσφέρθηκαν από την ένταξή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στο κοινωνικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Με τη σειρά μου, ως δεύτερη ομιλήτρια του Συλλόγου, θα ήθελα να απευθύνω τον χαιρετισμό μου σε όλους τους παρευρισκόμενους και να συνεχίσουμε την παράσταση της χρηματολογίας της ομάδας μας, αφού πρώτα αντικρούσαν τα όσα ακούστηκαν από τη δεύτερη ομιλήτρια του Συλλόγου. Αρχικά, έγινε αναφορά στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την πραγματοποίηση ερευνών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ενώ η Ελλάδα έχει ωφεληθεί υπέρμετρα, δεν πάβουν να υπάρχουν προβλήματα στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων που αποτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση αυτών. Η ευέλικτη διαχείριση των πόρων των ΕΛΚΕ, δηλαδή των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνα, χρησιμοποιείται συχνά από τα πανεπιστήμια για τη χρηματοδότηση πάγιων λειτουργικών εξόδων που κανονικά καλύπτονται από το δημόσιο λογιστικό. Η διαχείριση του οποίου οθούν πολλά πανεπιστήμια στην άσκηση πόρων από του ΕΛΚΕ. Για την εξασφάλιση της απρόσκοπης και εύρυθμης λειτουργίας τους σε όλη την υπηρεσία. Στη συνέχεια, έγινε λόγος για τη διαδικασία της Πολώνιας. Δεν αμφισβητούμε τη σημαντικότητα αυτής της συνθήκης, αλλά πολλές δυνατότητες που μπορέουν να αποθύνουν έχουν μείνει αναξιοποιητές. Όμως, το γεγονός αυτό θα αναλυθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της χρηματολογίας. Ακόμα, υποστηρίχθηκε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται για την πρόοδο της Ελλάδας και την υιοθέτηση διαφόρων αρχών. Πώς είναι δυνατόν όμως να ισχύει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που οι Έλληνες δεν αισθάνονται Ευρωπαίοι πολίτες και νιώθουν αποστασιοποιημένοι από αυτή. Η ελληνική εκπαίδευση είναι εθνοκεντρική και δεν προβλέπει την ανάλυση των ευρωπαϊκών ιδανικών και ιστορίας με αποτέλεσμα οι Έλληνες να παραμένουν συναισθηματικά αποκομμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η διάδραση μεταξύ τους να παρεμποδίζεται. Συνεπώς, θεωρούμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επηρεάσει σε πολύ μικρό βαθμό την πορεία της Ελλάδας στα θέματα που ανέφερε η δεύτερη ομιλήτρια του Λόγου. Και η μεταστροφή της έγινε ανεξάρτητα από αυτή. Τώρα θα προβώ στην ολοκλήρωση της επιχειρηματολογίας της ομάδας μας, αναλύοντας τον εκπαιδευτικό τομέα και την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη σκοπιά των πολιτών. Είναι αλήθεια, όπως προαναφέρθηκε, πως έχουν ληφθεί πολλαπλά μέτρα ενίσχυση της εκπαίδευσης με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και τη διαδικασία της Πολώνιας, από την οποία η Ελλάδα ωφελήθηκε, αλλά όχι στον υψηλότερο βαθμό. Η Ελλάδα εξέτασε αντιρρήσεις και δεν εσμεύτηκε να ακολουθήσει τη διαδικασία αυτή σε όλους τους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, επέδειξε αδράνεια στην εξωμάτωση της ευρωπαϊκής διάστασης στα προγράμματα αυτών. Και επιπλέον, ήταν αρνητική στη δημιουργία ιδιωτικών ανώτατων ιδρυμάτων όπως όριζε η συνθήκη. Συνεπώς, καθώς η Ελλάδα προβαίνει στην πραγματοποίηση των συμπεριφωνημένων αιτιών με αργούς ρυθμούς και αντιρρήσεις, και καθώς σε ορισμένους τομείς δεν έχει επέλθει καμία πρόοδο, οι ερευνητές υπεραίνουν πως η εξέλιξη στον χώρο της εκπαίδευσης δεν προκλήθηκε από τις ενέργειες της Ευρώπης, αλλά πραγματοποιούνταν ανεξάρτητα. Στη συνέχεια, θα θέλαμε να παραθέσουμε κάποια στατιστικά σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Το ποσοστό των ενηλίκων ανθάκητων άνω των 50 στην Ελλάδα είναι 9%. Ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλήσει αναρρύθμιτες ενέργειες για την καταπολέμηση της μάθησης των αλφαβητισμού και κράτη εκοφελήθηκαν. Γιατί λοιπόν το ποσοστό μερικού αναλφαβητισμού στην Ελλάδα παραμένει από τα υψηλότερα συγκριτικά με αυτά των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αν και το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόημα το σχολείο είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο τα 3/5 αυτής της ομάδας έχουν ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 2% μάλιστα δεν έχει λάβει καθόλου τυπική εκπαίδευση και το 1/4 ολοκλήρωσε μόνο το δημοτικό. Τα ποσοστά αυτά είναι διπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντική πρόοδο έχει επιτευχθεί και στο τομέα τη δυνατότητα χρήση του διαδικτύου στα ελληνικά σχολεία. Αναγνωρίζεται ωστόσο πω το ποσοστό ατόμων που είναι ψηφιακά εγγράμματα είναι αρκετά χαμηλότερο από των άλλων αναπτυγμένων χωρών.
Τα παραπάνω γεγονότα μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η Ελλάδα εξακολουθεί να βραδυπορεί σε σχέση με σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως τα ωφέλη που αυτή της προσφέρει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν προσφέρει μόνο τη δυνατότητα εξέλιξης του εκπαιδευτικού τομέα στην Ελλάδα. Αλλά έδωσε και πολλά δικαιώματα στους Ευρωπαίους πολίτες, που σύμφωνα με έρευνες σε ευρωβαρόμετρο και πιθανώς λόγω έλλειψης ενημέρωσης, η πλειονότητα των Ελλήνων δεν έχει αξιοποιήσει. Πλεονεκτήματα όπως αυτά που απορρέουν από τα βελτιωμένα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, όταν αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε άλλες χώρες, τα χαμηλότερα επικοινωνιακά έξοδα που έχει εξασφαλίσει για τους καταναλωτές και ενιαία αγορά, και οι κοινότερες χρήσεις, καθώς και η μεγαλύτερη ποικιλία αεροπορικών δραμών που έχει επιτευχθεί, έχουν μείνει αναξιοποιητές από τους περισσότερους Έλληνες. Επιπλέον, παρόλο που οι πολίτες, όπως και οι επιχειρήσεις, είναι ελεύθεροι να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, φαίνεται ότι οι Έλληνες δεν έχουν αξιοποιήσει τα ωφέλη που θα αποφέρει αυτή η ελευθερία. Καθώς οι ίδιοι δεν έχουν ωφεληθεί την πλειονότητά τους, ούτε από την εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνευσύντας, δεν μπορούμε να αρνηθούμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βοηθήσει την Ελλάδα σε πολλούς τομείς. Ωστόσο, η άρση της Ελλάδας να ακολουθήσει τη διαδικασία της Μπελόνια εξ ολοκλήρου, τα σχετικά της Ελλάδας προς τα αμερικού και ψηφιακού αναπτυσσιτισμού, καθώς και το γεγονός πως οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν εκμεταλλευτεί τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες, μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως η Ελλάδα δεν έχει αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τα πολιτισμένα που φορέουν από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας.
Η Ελλάδα κατάφερε να ενσωματώσει τους δημοκρατικούς θεσμούς και αξίες και να προβεί σε εδραίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Παράλληλα, υπήρξε τάση των πολιτών για συμμετοχή στα κοινά και διατηρήθηκε κοινή πολιτική πορεία με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, αναφορικά με τον οικονομικό τομέα, υποστηρίξαμε ότι η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπαγόταν με την εισαγωγή σε μια ενιαία αγορά, στην οποία κυριαρχεί ελεύθερη κυκλοφορία στα σύνορα. Ταυτόχρονα, η χώρα μας, αγαπητό κοινό, εντάχθηκε στην Ευρωζώνη, πράγμα το οποίο ωφέλησε σημαντικά στην οικονομία του κράτους. Ενώ τέλος, οι πολίτες της χώρας αξιοποίησαν μια πληθώρα προγραμμάτων με σκοπό την οικονομική άνθρωση. Επιπλέον, όσον αφορά τον αναπτυξιακό τομέα, τονίσαμε το γεγονός πως έγινε δυνατός εξυγχρονισμός των οικοδομών της χώρας, καθώς και η δημιουργία νέων, όπως από την πιντόδρομη και την πυρόδρομη, μέσω προσφοράς εκκοντρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο βέβαια δεν ήταν κάτι το παραδικό, αλλά υπάρχουν μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης, τα οποία στηρίζονται στην παροχή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σχετικά με τον εκπαιδευτικό τομέα, αναφερθήκαμε στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παράλληλα με την ανάπτυξη και στήριξη ερευνών, οι οποίες διεξήχθησαν ως απόρρια της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακράδαντο παράδειγμα αποτελεί η συνθήκη της Βολόνια με στόχο την κινητικότητα και διδασκόντων και μαθητών στην Ευρώπη για εκπαιδευτικούς λόγους, όπως τα προγράμματα Erasmus και eTwinning. Πρόσθετα, αναφορικά με τον βιολογικό τομέα, υπογραμμίσαμε το γεγονός πως η Ελλάδα στην πορεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το ευρωπαϊκό ιδεώδες και το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρόσωπο, τα οποία συνέβαλαν στην καλλιέργεια αξιών, στην όρεξη του πνεύματος και στην ανάπτυξη του ανθρωπισμού. Κλείνοντας την επιχειρηματολογία μας, αγαπητό κοινό, τονίσαμε την κοινή αποδοχή πως σε περιόδους κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε πυλώνα στήριξης για το ελληνικό κράτος. Αδιαφυσβήτητα παραδείγματα αποτελούν η παροχή βοήθεια κατά τις περιόδους προσφυγικού ζητήματος και της πανδημίας στην οποία διανύουμε. Ειλικρινά, σας ευχαριστούμε για την αμέριστη προσοχή που δείξατε σε αυτήν την αντιλογία. Πιστεύουμε ότι με την ακυρότητα και το στέρος που υποστηρίξαμε στα επιχειρήματά μας, η ομάδα τελικά σας έπεισε ότι η Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της 40χρονης ευρωπαϊκής πορείας αξιοποιείται στο έπακρο τα πλεονεκτήματα από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Για να συνοψίσω αυτή την ενδιαφέρουσα λεκτική αντιπαράθεση, με θέμα το αν η Ελλάδα αξιοποίησε στο έπακρο τα πλεονεκτήματα που της προσέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της 40χρονης παρουσίας της στην Ένωση. Η υπερασπιστική γραμμή της ομάδας μας σε αυτό το θέμα είναι κατά. Δηλαδή, υποστηρίζουμε πως η Ελλάδα προφανώς και έχει υποφελθεί από την Ένωση σε πολλούς τομείς, ωστόσο όχι στο έπακρο. Προσπαθώ να περάσω τη σύνοψη της επιχειρηματολογίας στο μάθημα. Θα ήθελα να αναφερθώ συντόμως τις κύριες θέσεις της αγαπητής ομάδας του Λόγου. Αποτελεί κοινή παραδοχή το γεγονός πως και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να αναπτύξουν την επιχειρηματολογία τους με γνώμονα την ορθότητα θέσεων. Έτσι, στο πλαίσιο της λεκτικής αντιπαράθεσης, η ομάδα του Λόγου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πολιτική σταθεροποίηση, την οικονομική συνεργασία, τα νησικιακά οικονομικά προγράμματα, την απορρόφηση κονδυλίων για την αναβάθμιση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου. Και στην αιτία, τα μέλη της αποφασίστηκαν θετικά αναφορικά με τις επιχορηγήσεις και τα ερευνητικά κονδύλια ΕΣΠΑ, τα οποία όπως επισήμαναν αναβαθμίζουν την εκπαίδευση, επίσης αναβαθμίζουν τη συνθήκη της Βολόνια, την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μικρημένου και την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εμπόριες κρίσεις. Από την άλλη, η ομάδα μας είχε με διαφορετική σκοπιά στη συνθήκη της Βολόνια, στο θέμα της εκπαίδευσης, της αστυνόμευσης και του περιβάλλοντος. Αναφορικά με την εκπαίδευση, έχουν καταγραφεί υψηλά ποσοστά μερικού αναλφαβητισμού, παρόλο που η Ένωση με διάφορα κονδύλια θα λέγαμε πως πραγματοποιεί υπεράνθρωπη προσπάθεια άμβλησης του φαινομένου. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο, αγαπητό κοινό, να χαρακτηρίσω το καριστικό το γεγονός πως το 3% του εμπόριου πληθυσμού δεν έχει λάβει κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ποσοστό διπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατηρούμε επίσης πως ενώ οι σχολικές μονάδες έχουν στην κτήση τους τον ψηφιακό γραμματισμό, συγκριτικά με την Ευρώπη είναι υψηλά τα ποσοστά των Ελλήνων που δεν έχουν στοιχειώδεις γνώσεις
στον κλάδο της πληροφορικής. Στην αστυνόμευση είναι γεγονότητα ότι έχει ιδρυθεί μια κρατική αστυνομία, η γνωστή σε όλους μας Europol. Όπως λόγω της γραφειοκρατίας που χαρακτηρίζει το ελληνικό δημόσιο, η Ελλάδα ακούσια επιβραδύνει τη λειτουργία της. Όσον αφορά το περιβάλλον, η χώρα μας είναι αναξιόπιστη στους Ευρωπαίους ομολόγους της, σχετικά με την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάσταση της Μαντερές, η οποία αποτελούν υγειονομική και περιβαλλοντική βόμβα. Τέλος, στη συνθήκη της Μπολόνιας, η Ελλάδα δεν επέστρεψε με την ακολουθή στο σύνολό της. Μάλιστα, ενέδειξε αδρανή συμπεριφορά στην ιστοβάθμιση της Ευρωπαϊκής Διάστασης και επιβράδυνε παραδείγματος χάρη τη δημιουργία ιδιωτικών ιδρυμάτων, την οποία ήταν αρνητική. Ελπίζουμε την εγκυρότητα και την ορθότητα των επιχειρημάτων μας να κατορθώσουμε να σας προβληματίσουμε αναφορικά με τις θέσεις που παραδέχτηκαν σε αυτόν τον ενδιαφέροντα λεκτικό αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς το τρίτο μέλος της ομάδας του Αντιλόγου. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, εφόσον το επιθυμείτε, θα θέλαμε να σηκώσουμε τα χέρια όσοι νομίζετε ότι σα έπεισε με την επιχειρηματολογία της και ομάδα του Λόγου. Καλούμε τώρα όσους υποστηρίζουν ότι η ομάδα του Αντιλόγου στα διαφημιστικά επιχειρήματα να σηκώσουν τα χέρια. Νομίζουμε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα είναι πως η ομάδα του Αντιλόγου κλείνει την νικήτρια του αγώνα. Παιδιά, ολοκληρώνουμε την εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς καταρχάς για την εξαιρετική παρουσία και των ομιλητών, αλλά και των ακροατών. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συναδέλφους που την οργάνωσαν και τους συναδέλφους οι οποίοι ήταν παρόντες στην εκδήλωση αυτή και βοήθησαν στο να διεξαχθεί με τον καλύτερο τρόπο. Όλα αυτά που ακούστηκαν μας προβλημάτισαν. Η δικιά μας γενιά, ως ένα σημείο, δούλεψε, αλλά ίσως όχι τόσο ικανοποιητικά για την ενσωμάτωσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα προβλήματα που μου κατατέθηκαν, πιστεύουμε ότι θα κάνουν να σκεφτείτε κι εσείς καλύτερα. Η δικιά σας η γενιά, τι καλύτερα βήματα πρέπει να κάνετε ώστε να ολοκληρωθεί η ενσωμάτωσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι, θα περάσετε να πάρετε παρουσίες και στη συνέχεια, τις καρέκλες μην ξεχάσετε να πάρετε πάνω.